Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στο Ζούγκλα TV στην εκπομπή «Ζήσε τη ζωή». Ελπίζω να είχατε μια όμορφη ημέρα, πολύ βροχερή. Για εσάς που ήσασταν στο σπίτι με ένα ζεστό καφεδάκι και έχετε και τον τζάκι, σας ζηλεύω πάρα πολύ. Για όλους εμάς που δουλεύαμε, ταλαιπωρηθήκαμε λίγο από την απίστευτη κίνηση λόγω και της απεργίας πάρα πολλών που υπήρχε σήμερα στην Αθήνα. Αλλά τι να κάνουμε, αυτά έρχει ο χειμώνας, θα τα ξεπεράσουμε λίγο γιατί πρέπει να το συνηθίσουμε. Θα ξεκινήσω σήμερα με το govastelio.gr, αλλά θέλω να σας πω πριν απ' όλα ότι σε λίγη ώρα η Τζορτζίνα Σπένσου με το Life Coaching θα είναι μαζί μας. Ουσιαστικά είναι πώς να προπονήσετε τον εαυτό σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Μια πάρα πολύ ωραία μέθοδος για να πετύχετε τους στόχους σας, είτε να αφορά και σε προσωπικό επίπεδο και σε ψυχικό επίπεδο. Θα μας τα πει όλα. Και φυσικά θα κάνουμε και ένα τεστ έτσι για να το δείτε και στην πράξη πώς γίνεται. Αλλά αυτά σε πάρα πολύ λίγο. Θα ξεκινήσω με το govastelio.gr. Όλοι οι αγαπημένοι μας celebrities, να δούμε τι κάνουν σήμερα. Πριν από λίγα λεπτά κιόλας, ανέβηκαν οι φωτογραφίες από την έξοδο του Γρηγόρη Αρναούτογλου και της Κατερίνας Κόκλα από το μαιευτήριο με το γιο τους. Μπορείτε να μπείτε και να δείτε όλες τις φωτογραφίες. Όπως βλέπετε, έχουν αναρτηθεί ήδη στο govastelio.gr. Αμέσως μετά θα σας δείξω έτσι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Κάνει ό,τι μπορεί για να σταματήσει το χρόνο. Πια 67χρονη στάρ κυκλοφορεί με μάσκα στο πρόσωπο μέσα στο αυτοκίνητό της. Και γιατί το κάνει όλο αυτό, σε τι έχει υποβληθεί, σε κάποια επέμβαση. Δείτε όλο το ρεπορτάζ και όλες τις λεπτομέρειες της συγκεκριμένης στάρ που είναι 67χρονών, αλλά κάνει τα πάντα για να μην έχει ούτε μια ρητίδα στο πρόσωπό της. Τρίτο θέμα για σήμερα, Ελένη Μενεγάκη αποκάλυψε στον αέρα της εκπομπής της τι ακριβώς έκανε χθες το βράδυ. Και θα δούμε και το βίντεο γιατί είναι πάρα πολύ διασκεδαστικός και ακόμα και ο τρόπος που το λέει. Πάμε να δούμε το βίντεο. Γεια μου, να χαζέψω για άλλη μια φορά την εκπομπή. Ναι, του Μουτσινά. Ναι. Παιδιά, το stand-up είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ. Τι να λέμε τώρα, ήμουνα μεταξύ αυτό που είναι η ώρα που μου έχει το γλυκό ύπνο εκείνη την ώρα. Είχα ανάψει για πρώτη φορά και το τζακάκι που μου άρεσε, έτσι μου έκανε τρερομαντίκ. Λέω τι ωραία, ανάψουμε το τζακάκι μας. Ερχόταν έτσι σιγά σιγά ο ύπνος, γιατί είχα γελάσει πολύ και με τη Μουρμούρα. Θα φτάσω και στη Μουρμούρα. Καλά, χτες πραγματικά ήταν πολύ, ήταν βραδιά γέλιο στον Α. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και ξεκινάει και λέει για εγκυμοσύνες, ναι, για. Η αγαπημένη Ελένη Μενεγάκη και η Νίκο Μουτσινά παρακολουθούσε χθες το βράδυ και τη Μουρμούρα, το σύριαλ του Α. Άρα, μόνη στο σπίτι με τζακάκι, από ό,τι λέει και η ίδια, πέρασε τη χθεσινή βραδινή της έτσι ημέρα. Και θα πάμε να δούμε το επόμενο θέμα. Πόπη Τσαπανίδου, αγαπημένη παρουσιάστρια πλέον στο Star, είναι ευτυχισμένη και δεν το κρύβει. Μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες χέρι-χέρι με τον νέο της σύντροφο, τον Νίκο Ιατρού. Υπάρχει εκτενές ρεπορτάζ για το συγκεκριμένο ζευγάρι από τη βόλτα τους. Μπείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες. Το επόμενο θέμα μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Είναι η δήλωση μιας παρουσιάστριας σε χριστουγεννιάτικη εκπομπή, η οποία λέει ότι χωρίς εμένα η εκπομπή μπορεί και να μην πήγαινε τόσο καλά. Ποια το δήλωσε αυτό και πώς ουσιαστικά το σχολίασε ο άλλος παρουσιαστής. Πάμε να δούμε το βίντεο. Θεωρείς ότι αν μπορείς να βγεις από τη συνθήκη έξω αυτή, ότι το παρουσιάζεις, θεωρείς ότι το πάμε πακέτο είναι ένα τόσο δυνατό κόνσεπτ το οποίο θα πήγαινε με οποιαδήποτε παρουσιάστρια? Ποιο είναι το δικό σου κομμάτι που βάζεις μέσα? Αρχίσαμε τις δύσκολες ερωτήσεις. Έλα μωρέ. Να σου πω, αν είχε ξεκινήσει με άλλη παρουσιάστρια και πήγαινε καλά, θα συνέχιζε να πηγαίνει. Αυτή είναι η απάντησή μου. Έτυχε να είμαι εγώ η πρώτη. Τι να σου πω τώρα. Δεν ξέρω. Αν με ρωτάς αν θα αλλάξει τώρα. Δεν θα αλλάξει. Αν θα αλλάξει τώρα η παρουσιάστρια, λέμε, θεωρητική ερώτηση. Ρητορικό ερώτημα βάζω. Ρητορικό. Ναι, αν με ρωτάς αν θα αλλάξει τώρα, θα σου πω μπορεί να μην πάει τόσο καλά. Γιατί ο κόσμος θέλει να έχει αυτά που έχει συνηθίσει, που έχει αγαπήσει, που έχει. Θα συνδυάζει ο κόσμος, βέβαια. Είναι συνδυαστικό. Έκανες ποτέ πρωινή εκπομπή? Έχω κάνει τα πάντα, Νίκο μου. Μόνη μου, έκανες ένα πρωινό εννοώ. Πρωινό, παπαδάκι στυλ, ας πούμε. Όχι τόσο. Όχι τόσο. Να πάρεις μια ωραία ζώνη, τη ζώνη που καίει. Ποια ζώνη, δερμάτινη. Είναι η ζώνη της μία γνότητας το πρωινό. Ναι. Δεν νομίζω ότι ταιριάζει. Γιατί το λες όμως αυτό? Δεν καταλαβαίνω ποιος το έχει πει αυτό. Έχεις τη ζεστασιά, είσαι γλυκιά, ξέρεις να πεις πράγματα, δηλαδή ζεις, έχεις οικογένεια, οπότε τα θέματα όλα αυτά που αφορούν, όλα αυτά τα γυναικεία και αυτά τα έχεις, αγαπάς τον εαυτό σου, φροντίζεσαι, γιατί να μην. Άμα χρειαστεί και πρέπει να βγάλω, ξέρεις, το ψωμί μου και από αυτό θα το κάνω. Όχι, δεν είναι, όχι, δεν θέλω να πω.
Αυτά είπε χθες το βράδυ στην εκπομπή Νίκο Κλοκ η Βίκη Χατζηβασιλείου. Και μετά τις βολές του Λιάγκα και της Κωνσταντίνας, της τραγουδίστριας για τον Dancing with the Stars, χθες το βράδυ βγήκανε παρέα έξω, τα ήπιανε, διασκεδάσανε σε γνωστό νυχτερινό κλαμπ. Μπορείτε να δείτε και να μπείτε να δείτε τις φωτογραφίες, γιατί μπορεί στην αέρα της εκπομπής ο ένας για τον άλλο να λένε διάφορα. Ωστόσο όμως κάνουν παρέα εκτός της εκπομπής, οπότε δεν είναι τα πράγματα και έτσι όπως μας τα λένε. Επόμενη είδηση, Άστον Κούτσερ μπορεί να χώρισε με την Ντέμι Μουρ, αλλά είναι πάρα πολύ ερωτευμένος και σε πολύ λίγο θα ανακοινώσει τον αραβόνα του με την Μίλα Κούνις, αν θυμάμαι καλά το όνομα. Όλες οι λεπτομέρειες για τον αραβόνα του ζευγαριού. Από ό,τι είχα ακούσει, η Ντέμι Μουρ ούτως ή άλλως ήταν σε πάρα πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση τον τελευταίο χρονικό διάστημα. Αυτό νομίζω θα την αποτελειώσει μετά, μόλις το ακούσει. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον έτσι, θέμα που μπορείτε να δείτε είναι ότι ψάχνουν τώρα πια τη νέα Λίκη Βουγιουκλάκη. Και τι εννοώ. Ο γιος της ετοιμάζει ένα talent show στο οποίο θα αναδείξει την καινούρια Αλίκη Βουγιουκλάκη, την αείμνηστη ηθοποιό. Και μπορείτε να δείτε, να διαβάσετε στο δημοσίευμα όλες τις λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο talent show, σε ποιο κανάλι θα είναι, τι ακριβώς θα περιλαμβάνει, όλες τις λεπτομέρειες. Η Αφροδίτη Γραμμέλη, η κριτικός ουσιαστικά, ταχώνει στο πρωινό. Ο δημόσιος εξευτελισμός της γυναίκας, οι ζητοκραυγές του Λιάγκα, η αρένα και ο ξεπεσμός της εκπομπής ήταν λίγα από όσα ουσιαστικά έγραψε στο άρθρο της για την χθεσινή ουσιαστικά παρουσίαση του συγκεκριμένου θέματος, όπως τα είδατε με την κοπέλα λίγο ημίγυμνη στον αέρα της εκπομπής τους. Αλλά μπείτε να δείτε κανονικά όλη ουσιαστικά την κριτική της. Ο Νίκος Μουτσινάς έπιασε χθες το βράδυ στον Νίκο Κλοκ στο στόμα του την εγκυμονούσα ουσιαστικά και καλά Φέη Σκορδά και τον υπέρβαρο μπαμπά Γρηγόρη Αρναούτογλου. Ήταν απολαυστικός χθες ο Νίκος Μουτσινάς. Είχε στο stand-up comedy, πραγματικά είναι πάρα πολύ καλός. Είναι και λίγο καυστικός, οπότε μπορείτε να δείτε απόσπασμα κανονικά από την εκπομπή. Αγκαλιές, φιλιά και μεγάλος έρωτας σε δημόσια θέα. Ναταλία Γερμανού, Μάνος Ιωάννου. Ένα ζευγάρι που το τελευταίο καιρό έχει μονοπολίσει τα φώτα της δημοσιότητας. Νομίζω δεν υπάρχει εκπομπή, δεν υπάρχει site, δεν υπάρχει βίντεο που να μην περιλαμβάνει το συγκεκριμένο ζευγάρι. Χθες το βράδυ τα έδωσαν όλα στο πρώτο τραπέζι γνωστού νυχτερινού κέντρου. Μπορείτε να δείτε και τις φωτογραφίες από το πόσο παθιασμένοι έτσι είναι. Ουσιαστικά ο ένας για τον άλλον. Και θα κλείσω με την Ελένη Μενεγάκη, η οποία μήπως βρήκε διάδοχό της στο πρόσωπο της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου. Είναι αχώριστες, πηγαίνουν μαζί ακόμα και στο γυμναστήριο. Πάρα πολύ έτσι. Είδαμε και χθες παρόμοιο θέμα. Μπορείτε να δείτε αρκετές φωτογραφίες στη συγκεκριμένη ανάρτηση στο govastileto.gr. Ταιριάζουν από ό,τι φαίνεται και κάνουν και πάρα πολύ παρέα πιλάτες, γυμναστική και γενικά και πράγματα που παλιότερα η Ελένη Μενεγάκη ούτε που θέλει να ακούσει. Γενικά έχει αλλάξει όσο να είναι τις επιλογές της. Και κάπου εδώ θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και η Τζορτζίνα Σπένζου με το Life Coaching θα είναι σε λίγη ώρα μαζί μας, έτσι για να μάθουμε και πώς μπορούμε να προπονήσουμε τον εαυτό μας σε κάποια πράγματα που ως τώρα ίσως μας φάνταζαν και λίγο δύσκολα. Σε δύο λεπτάκια και πάλι κοντά σας. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας findforme.gr.
findforme.gr. Η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του ζούγκλα.gr. Είμαστε και πάλι εδώ στο Ζήσει τη Ζωή, από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Και έχω σήμερα ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο μην το χάσετε πραγματικά. Είναι το life coaching και ουσιαστικά η Τζορτζίνα Σπέντσου, καλησπέρα κιόλας. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες στην εκπομπή. Είναι μια πάρα πολύ ωραία μέθοδος ουσιαστικά, από ό,τι διάβασα και εγώ στο site το δικό σου, που μπορείς ουσιαστικά να ενδυναμώσεις την προσωπικότητά σου, κάπως έτσι. Θες να μας μιλήσεις λίγο το life coaching, τι είναι και σε ποιους απευθύνεται. Βέβαια. Το life coaching είναι μια μέθοδος η οποία έχει ξεκινήσει περίπου το 1986. Προέρχεται πάρα πολύ από την γνωσιακή ψυχολογία, που λέγεται και cognitive psychology, και από το sports coaching, αυτό που λέμε δηλαδή προπόνηση αθλητική. Μάλιστα. Είναι ένα συνδυασμός, θα έλεγα, των δύο. Και πρόκειται για μια μέθοδο η οποία μας ενδυναμώνει και μας κινητοποιεί πάρα πολύ εσωτερικά. Αυτό ουσιαστικά είναι κάτι εύκολο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι μοιάζει τόσο πολύ όσο και με την ψυχανάλυση, ή είναι κάτι άλλο διαφορετικό. Δεν έχει καμία σχέση με την ψυχανάλυση. Δηλαδή, ουσιαστικά η ψυχανάλυση αυτό που κάνει είναι ότι μας βάζει στο παρελθόν να ανακαλέσουμε διάφορες αναμνήσεις και διάφορα τραύματα. Ενώ το life coaching εστιάζει στο παρόν και στο μέλλον. Πώς θα αλλάξουμε τη ζωή μας, πώς θα πετύχουμε τους στόχους μας, τέτοια πράγματα. Και πώς θα τα πετυχαίνουμε στις δυσκολίες τις οποίες έχουμε. Οπότε θέλω να πω, στην Ελλάδα πότε έγινε γνωστό, πότε έτσι το κοινό ουσιαστικά το αγκάλιασε σιγά σιγά. Ναι. Στην Ελλάδα θα έλεγα ότι ουσιαστικά ξεκίνησε το 2005. Μετά από 25 εκεί. Χρόνια περίπου. Απλά τα πράγματα, ναι. Ναι, κάπου εκεί, γύρω στο 2005. Και ουσιαστικά, ποιες ήταν οι αντιδράσεις του κόσμου, τι σου λέγανε για το συγκεκριμένο πρόγραμμα? Καταρχήν, εγώ τότε δεν το έκανα. Ναι. Αλλά γενικά το ελληνικό κοινό πάντα έτσι αργεί λίγο στο να προσαρμόσει κάποια πράγματα και να τα υιοθετήσει. Σίγουρα υπάρχει μια σύγχυση. Δηλαδή, ακόμα ο κόσμος δεν έχει καταλάβει ακριβώς τι είναι. Η πλειοψηφία του κοινού. Γι' αυτό είσαι και σήμερα εδώ, για να τα πούμε όλα.
Αυτό είναι μια πρόκληση βέβαια για μας που κάνουμε αυτή τη δουλειά. Γιατί ουσιαστικά πέρα από το τι κάνουμε, πρέπει να πούμε τι είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πέρα από το ποιοι είμαστε εμείς και ποια είναι τα δικά μας προσόντα τα προσωπικά, πρέπει να εκπαιδεύσουμε το κοινό μας για το τι είναι το life coaching, τι ακριβώς κάνει. Με ποιον τρόπο γίνεται, δηλαδή πες ότι εγώ για παράδειγμα έρθω και γίνεται με σεμινάρια ή είναι σε προσωπικό επίπεδο? Μπορεί να γίνει σε προσωπικό επίπεδο, ναι. Αυτό που λέμε ατομική συνεδρία δηλαδή. Mm-hmm. Μπορεί να γίνει ομαδική, όπου μπορείς να έχεις ας πούμε 5 με 15 άτομα, δηλαδή μικρά γκρουπάκια. Μάλιστα. Και βέβαια μπορεί να γίνει και σε μαζικό επίπεδο σε πάρα πολύ μεγάλες ομάδες ανθρώπων. Δηλαδή 200 άτομα, 300, 600. Έχουμε γίνει και σεμινάρια με 7.000 άτομα. Μάλιστα. Από ό,τι είδα και στο site σου, αν μπορούμε να το δούμε κιόλας, εκτός από το life coaching, που είναι το πιο προσωπικό ουσιαστικά, υπάρχει και business coaching που αφορά εταιρείες ολόκληρες που ουσιαστικά θέλουν να πετύχουν ένα στόχο. Κάτι τέτοιο δεν είναι πάλι? Υπάρχει το life coaching, στο οποίο εξετάζουμε τους ιδιώτες, ας πούμε. Mm-hmm. Υπάρχει το business coaching, στο οποίο εξετάζουμε τις εταιρείες. Ναι. Και υπάρχει και το executive coaching που είναι για στελέχη εταιριών. Μάλιστα. Επίσης υπάρχει και το parent coaching που είναι για γονείς. Και γενικότερα υπάρχουν πάρα πολλά είδη coaching. Γιατί τώρα τελευταία, την τελευταία δεκαετία έχει εξελιχθεί τόσο πολύ αυτός ο τομέας που έχουμε ό,τι ειδικότητα μπορεί να φανταστεί κανείς. Δηλαδή πώς να είμαστε καλύτεροι ηγέτες, πώς να διαχειριζόμαστε καλύτερα την αλλαγή, τις συγκρούσεις, δηλαδή υπάρχουν ακόμα και coaches οι οποίοι εξειδικεύονται στις συγκρούσεις, παραδείγματος χάρη, ή στις ασθένειες, για να ενδυναμώνουν ασθενείς. Μάλιστα, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλο αυτό. Σήμερα θα μιλήσουμε για το life coaching και στις επόμενες εκπομπές θα δούμε και ακόμα περισσότερα πράγματα. Σε προσωπικό επίπεδο, ας πούμε σήμερα για παράδειγμα το ότι κάποιος θέλει να πετύχει ένα στόχο, αλλά δεν αισθάνεται αρκετά δυνατός. Και έρχεται, απευθύνεται ουσιαστικά σε εσάς. Τι γίνεται στην πράξη δηλαδή, τι ακολουθεί? Τι ακολουθεί? Είναι μια ερώτηση δύσκολη. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να δούμε πώς θα ξεκινήσουμε. Mm-hmm. Καταρχήν πρέπει να δούμε εάν ο άνθρωπος αυτός που έρχεται σε εμάς ξέρει τι στόχο θέλει να πετύχει ή όχι. Mm-hmm. Συνήθως οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι θέλουν να πετύχουν. Συνήθως ξέρουν τι δεν θέλουν να έχουν. Μάλιστα. Οπότε, ένας πολύ συνηθισμένος τρόπος να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία είναι να έρθει κάποιος και να μου πει ότι ξέρεις κάτι, δεν ξέρω τι θέλω. Ξέρω ότι αυτό που έχω όμως δεν μου αρέσει καθόλου. Είμαι δυστυχισμένος, ή θέλω να αλλάξω τη ζωή μου, ή ξύπνησα και αυτό που ζω δεν είναι αυτό που θέλω. Και μετά τι ακολουθεί, θες να μας το περιγράψεις λίγο? Ναι. Μετά αυτό που ακολουθεί είναι ότι προσπαθούμε έτσι λίγο για να ξεκινήσουμε, να δούμε από πού θα ξεκινήσουμε. Mm-hmm. Κάνουμε μια μεθοδολογία μέσα από την οποία ουσιαστικά εντοπίζουμε ποιοι είναι οι τομείς τους οποίους θέλει να δουλέψει το άτομο αυτό. Ναι. Γιατί είναι υποκειμενικό το ποιους τομείς βέβαια θέλουμε να δουλέψουμε. Mm-hmm. Και μετά βάζουμε προτεραιότητες και λέμε ποιον τομέα θα ήθελες να δουλέψεις πιο πολύ πρώτα. Γιατί πολλές φορές μπορεί κάποιος να κρίνει ότι είναι κάτι πιο επίγον. Π.χ. να αλλάξει, ξέρω εγώ, την οικονομική του κατάσταση ή να αλλάξει το επάγγελμά του ή ξέρω εγώ, να αλλάξει τα προσωπικά του. Οπότε πάμε πάλι βάση του ανθρώπου που έχουμε απέναντί μας. Τι είναι αυτό που θέλει, πού θέλει να ξεκινήσει την αλλαγή της ζωής του. Ξέρει ότι δεν θέλει αυτό που έχει, αλλά τι είναι αυτό που θέλει. Άρα, εστιάζοντας λοιπόν σε κάποιο τομέα, αρχίζουμε και τον δουλεύουμε σιγά-σιγά πάντα βάση στοχοθεσίας. Μάλιστα. Και ουσιαστικά το life coaching είναι μια συζήτηση με τον άνθρωπο και η εναπόθεση στόχων ουσιαστικά. Που σιγά σιγά ο άλλος καθημερινά προσπαθεί να πετύχει, κάπως έτσι είναι? Δεν θα έλεγα ότι είναι ακριβώς συζήτηση. Από την άποψη ότι ουσιαστικά όταν κάνουμε coaching, ο coach δεν μιλάει. Μιλάει δηλαδή μέσα σε μία ώρα για να καταλάβετε περίπου 10 λεπτά. Μάλιστα. Κάνουμε ερωτήσεις, κάνουμε συνέχεια ερωτήσεις, οι οποίες ερωτήσεις προκαλούν συνειδητότητα στον άλλον άνθρωπο. Δηλαδή φωτίζουν τα τυφλά του σημεία. Τον κάνουν να συνειδητοποιήσει πράγματα τα οποία κάνει, τα οποία σκέφτεται. Τα οποία υποσυνείδητα ουσιαστικά λειτουργούν μάλλον υποσυνείδητα και δεν τα αντιλαμβάνεται. Ακριβώς αυτό. Δηλαδή αυτό που πάμε να κάνουμε είναι πάμε να φέρουμε το υποσυνείδητο στην επιφάνεια και να το κάνουμε συνειδητό. Θα κάνουμε και ένα παράδειγμα ουσιαστικά για να δούμε κιόλας, γιατί είναι και πάρα πολύ σημαντικό. Είτε μπορεί να βάλετε για σούμε στόχο, μπορεί να σας βοηθήσει το life coaching, για παράδειγμα στο να θέλετε να δυνατήσετε, λέω τώρα, κάτι πιο απλό. Μπορεί να μην είναι ένα πρόβλημα ή ένας πολύ μεγάλος στόχος, μπορεί να είναι κάτι απλό, αλλά πραγματικά να σας δυσκολεύει στη ζωή. Και μιλώντας χθες στο τηλέφωνο, ουσιαστικά μου είπες κάτι πολύ έτσι, σημαντικό. Ξεκινάς με την αίσθηση, για παράδειγμα, είσαστε, ξέρω εγώ, 80 κιλά. Και το όνειρό σας είναι να πάτε στα 60.
Τι ακριβώς είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να σκεφτούν? Αυτό που μου είπες και που συζητήσαμε και χθες. Ουσιαστικά το πρώτο πράγμα που πρέπει να συμβεί με το στόχο είναι ότι πρέπει να τον ορίσουμε θετικά. Οι περισσότεροι άνθρωποι λένε δεν θέλω να είμαι παχιά. Δεν θέλω, ξέρω εγώ, να είμαι ανίκανη. Δεν θέλω να είμαι αναπαφάσιτη. Το θέμα όμως είναι να το ορίσουμε θετικά. Γιατί το υποσυνείδητο δεν μπορεί να επεξεργαστεί αρνητικές έννοιες. Δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Άρα, οι περισσότεροι άνθρωποι τι κάνουν? Ξεκινάνε θέτοντας ένα στόχο αρνητικά. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι αυτός ο στόχος δεν υπάρχει καμία περίπτωση στο εκατομμύριο να επιτευχθεί. Δηλαδή, ότι οι άνθρωποι, ας πούμε, σκεφτόμαστε πού πρέπει να δυνατήσω, και ακόμα και το πόπο που λέμε, πρέπει να κάνω κάτι, ή αυτά τα πρέπει τα πολλά, ουσιαστικά λειτουργούν αρνητικά στο να πετύχουμε το στόχο του συγκεκριμένο. Πάρα πολύ. Και όπως μου είπες εχθές, ουσιαστικά ξεκινάς με το είμαι 60 κιλά, για παράδειγμα, και σκέφτεσαι πώς μπορώ να συνεχίσω να είμαι. Άρα πρέπει να κάνω μια σωστή διατροφή. Κάπως έτσι, το λέω καλύτερα. Ναι, κάπως έτσι. Δηλαδή, ουσιαστικά, αντί να πούμε ότι δεν θέλω να είμαι παχιά, λέμε είμαι 60 κιλά. Είμαι. Ναι. Το λέμε σε αναισθητικό χρόνο, γιατί πολύ απλά το υποσυνείδητο αυτό καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει θετικές έννοιες, καταλαβαίνει αναισθητικό χρόνο. Και βέβαια αποφεύγουμε πάντα, αλλάζουμε τη γλώσσα. Δηλαδή, αμέσως όταν ακούει κάποιος πρέπει ή θα έπρεπε ή... Θα ήταν καλύτερα, για παράδειγμα. Γενικά, αυτές οι έννοιες πρέπει να αποφεύγονται, ακόμα και σαν γλώσσα, γιατί μας αποδυναμώνουν. Οπότε, αν ο άνθρωπος που είμαι απέναντι. Εξαναγκαστικό εννοείς, κάπως έτσι. Ναι. Σημαίνει ότι δεν θέλει πραγματικά, ότι πρέπει, ας πούμε, να δυνατήσει. Όταν κάποιος σου λέει πρέπει να δυνατήσω, σημαίνει ότι δεν θέλω πραγματικά. Πρέπει να δυνατήσω. Αλλιώς, αν ήθελε πραγματικά, θα έλεγε θέλω να δυνατήσω. Ναι. Οπότε και εκεί ακόμα παίζουμε και με τη γλώσσα, με διάφορες τεχνικές νευρογλωσσικού προγραμματισμού. Στο πόσο ουσιαστικά, πώς θα το εκφράσει ο άνθρωπος που θα έρθει σε εσάς, θα καταλάβετε και πάρα πολλά πράγματα από αυτό. Ναι. Θέλω να μου πεις, πριν περάσουμε στο παράδειγμα και να δούμε και τι θα βγάλει όλο αυτό, θέλω να μου πεις ποια είναι τα περισσότερα, έτσι, οι άνθρωποι που έρχονται σε σένα. Τι προβλήματα αντιμετωπίζουν και τι θέλουν να διορθώσουν στη ζωή τους, είτε είναι στόχος, είτε είναι πρόβλημα, γενικά σε μεγάλο ποσοστό τι αντιμετωπίζουν? Να πω λίγα και ότι έχει αλλάξει γενικά πάρα πολύ το τοπίο όσον αφορά την κρίση. Δηλαδή, πριν την κρίση, οι άνθρωποι ερχόντουσαν για διάφορα θέματα. Δηλαδή, για να δυνατήσουν, για να βελτιώσουν την υγεία τους, για να βελτιώσουν τις σχέσεις τους. Τέτοια πράγματα συνήθως. Ή ξέρω εγώ να καλλιεργήσουν κάποιες δεξιότητες, π.χ. να είναι πιο επικοινωνικοί ή να είναι πιο προσαρμοστικοί στην αλλαγή. Βέβαια, μετά την κρίση μπορώ να πω ότι έχει αλλάξει πολύ το τοπίο. Δηλαδή, ως επιτοπλίστων, τα περιστατικά, ας πούμε, που βλέπω έχουν να κάνουν με το τι δουλειά να κάνω τώρα που είμαι άνεργος ή το πώς να βρω δουλειά ή το πώς να αλλάξω δουλειά, γιατί είμαι σε μια δουλειά που ναι, μεν μου αποφέρει, ας πούμε, ένα βασικό μισθό, αλλά δεν φτάνει πλέον. Ή δεν μου φτάνει. Ή δεν είμαι ευτυχισμένος γιατί πλέον δεν μου αρέσει σαν δουλειά. Ακριβώς. Ή ξέρω εγώ, δεν μπορώ να βρω το κίνητρο γιατί δουλεύω πάρα πολύ. Έχω τριπλή, ας πούμε, δουλειά ουσιαστικά. Ναι. Έχω μια θέση που καλύπτει 3 άτομα που τους έχουν απολύσει. Και άρα είμαι πάρα πολύ πιεσμένος. Ή ξέρω εγώ, δεν μου φτάνουν τα χρήματα για να μεγαλώσω την οικογένειά μου. Άρα έχει αλλάξει πάρα πολύ το τοπίο, θα έλεγα. Περισσότερο γυναίκες ή άντρες. Γυναίκες, Νομίζω ότι είμαστε και πιο ανοιχτές σε κάτι πρωτοποριακό και καινούριο οι γυναίκες. Οι άντρες είναι πιο επιφυλακτικοί. Δηλαδή, νομίζω ότι στις 10 γυναίκες θα υπάρχει ένας άντρας. Κάπως έτσι είναι. Όχι, εντάξει, όχι τόσο δεν είναι τόσο πολύ μεγάλο. Αλλά συνήθως μιλάμε για 6 γυναίκες, 4 άντρες ή πολλές φορές και 8-2. Ναι. Αυτό βέβαια αλλάζει πάρα πολύ όταν μιλάμε στο executive coaching. Γιατί... Καλά, βέβαια. Ναι. Είναι τελείως διαφορετικό. Ναι, εκεί μιλάμε πιο πολύ είναι οι άντρες. Οι άντρες. Ναι. Σε τι ηλικίες απευθύνεται? Σε όλες τις ηλικίες. Φανταστείτε ότι εγώ ξεκινάω, ας πούμε, από εφήβους. Που και εκεί είναι δύσκολη ηλικία. Τη Δευτέρα είχαμε και όλα θέμα με την ψυχολόγο μας, τη Βίκη Σακή. Ουσιαστικά οδηγίες για γονείς με παιδιά στην εφηβεία. Που είναι, δεν ξέρω αν έχεις παιδιά. Όχι. Ούτε εγώ έχω παιδάκια, αλλά το βλέπω γύρω μου πάρα πολύ. Ξαφνικά γύρω στα 11 αλλάζει προσωπικότητα. Αλλάζουν ουσιαστικά οι ορίζοντες ενός παιδιού. Και ακόμα και η αλλαγή από το δημοτικό στο γυμνάσιο είναι τόσο μεγάλη που οι γονείς δεν μπορούν εύκολα να το διαχειριστούν. Γίνονται τα παιδιά πιο με περισσότερα θέλω, ας το πούμε έτσι. Έτσι δεν είναι? Και εσύ πώς το αντιμετωπίζεις? Θα έλεγα ότι η εφηβεία είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ηλικία. Και είναι μια ενδιαφέρουσα ηλικία γιατί ουσιαστικά το παιδί γίνεται άντρας ή γυναίκα. Αυτό τι σημαίνει ουσιαστικά? Αυτό σημαίνει τα εξής πράγματα.
αρνητικά συναισθήματα πολλά. Και ο λόγος είναι ότι λένε κιόλας ότι οι έφηβοι ουσιαστικά πενθούν για τη χαμένη τους παιδικότητα. Μάλιστα. Άρα έχουν αυτή τη στενοχώρια, αυτό το πένθος, επειδή αφήνουν πίσω τη μία φάση και προχωράνε στην επόμενη. Και γι' αυτό και έχουμε όλα αυτά τα συμπτώματα, έτσι, κατάθλιψη, στενοχώρια κλπ. Λύπης. Έχουμε αυτά τα συμπτώματα. Ένα άλλο κομμάτι είναι ότι οριοθέτηση. Ουσιαστικά ένας έφηβος καλείται να οριοθετηθεί απέναντι στους γονείς του. Και ουσιαστικά τους επικοινωνεί ότι ξέρεις τι, δεν μπορείς πια να με κάνεις ό,τι θέλεις, γιατί έχω κι εγώ δική μου άποψη, έχω κι εγώ δικά μου θέλω. Και είναι αυτό που είπες πριν, δηλαδή ουσιαστικά είναι η πρώτη φορά που επικοινωνούν τα θέλω τους. Ναι. Στη ζωή. Και νομίζουν ότι πλέον τους ανήκει η ζωή. Νομίζω ότι είναι η έναρξη που λένε ότι τώρα εγώ μεγάλωσα. Ότι πλέον δεν είμαι παιδί. Αυτό το πλέον δεν είμαι παιδί, ακολουθεί και όλο αυτό που είπες και εσύ. Θέλω να σε ρωτήσω πόσο καιρό μπορεί να πάρει έτσι, ένα life coaching για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, μέσο όρο. Εξαρτάται. Εξαρτάται από το θέμα. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται για μία και μόνο συνεδρία και σου λένε, ας πούμε, ότι εγώ θέλω, ας πούμε, να δουλέψω το θέμα του time management. Θέλω να γίνω πιο τυπική με το χρόνο μου. Εκεί το θέμα λύνεται συνήθως με μία συνεδρία. Α, είναι τόσο γρήγορο. Ναι. Βέβαια, όταν έρχεται ο άλλος και σου λέει: θέλω να αλλάξω τη ζωή μου και δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που έχω. Εντάξει, είναι πολύ σύνθετο. Εκεί μιλάμε, ας πούμε, για μια διάρκεια σίγουρα από 2 μέχρι και 6 μήνες. Μετά τους 6 μήνες, εάν κάποιος συνεχίζει να κάνει coaching, κάτι γίνεται λάθος. Δηλαδή, ή ο coach δεν κάνει καλά τη δουλειά του, ή ο coachee που είναι ο πελάτης ουσιαστικά. Δεν εκτελεί, ας το πούμε έτσι, τις, ό,τι έχει υποθεί κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. Δεν παίρνει δράση. Δηλαδή, ενώ έχουν συμφωνηθεί κάποια πράγματα, αυτός δεν παίρνει δράση. Και αυτό συνήθως δείχνει ότι χρειάζεται να κάνει κάτι άλλο, π.χ. ψυχοθεραπεία. Μάλιστα. Αυτό μου έχει συμβεί μια φορά. Οπότε συνεργάζεστε και με ψυχοθεραπευτές σε αυτό ή ανεξάρτητα? Συνεργαζόμαστε από την άποψη ότι όταν βλέπουμε ότι μιλάμε για περιστατικά τα οποία έχουν κάποια θέματα τα οποία χρήζουν ψυχοθεραπείας, εννοείται εκεί ότι παραπέμπουμε τον άλλον άνθρωπο και του λέμε ότι ξέρεις τι, αυτό το θέμα το οποίο έχεις, βλέπεις και μόνος ότι μέσα από το coaching δεν προχωράει και ότι δεν προχωράς μπροστά. Πώς πιστεύεις ότι μπορούσε να το λύσεις? Α, ουσιαστικά τον βάζεις εκείνο σε μια διαδικασία να σκεφτεί μήπως πρέπει να προχωρήσει σε κάτι πιο ουσιαστικά ενισχυμένο, να το πούμε έτσι, σε κάτι σε πιο ιατρική πλευρά, να το δει από αυτή την πλευρά. Θέλω να μου πεις ποιο είναι το πιο περίεργο life coaching που έχεις κάνει. Έτσι, αν μπορείς να θυμηθείς κάτι που σου κάνει έτσι εντύπωση. Το πιο περίεργο. Ένα έτσι αρκετά προκλητικό, να πω, περιστατικό το οποίο είχα, είναι με έναν άνθρωπο ο οποίος, ενώ φαινόταν ότι και αυτός θέλει να αλλάξει τη ζωή του. Ναι. Ήρθε και μου λέει ότι αυτό που ζω είναι αυτό που δεν θέλω. Το οποίο ενώ συνήθως είναι έτσι το πιο ενδιαφέρον. Βέβαια, τότε ήταν και στην αρχή της καριέρας μου και εγώ ήμουν πάρα πολύ άπειρη τότε. Ήταν ουσιαστικά οι πρώτες ώρες που έκανα. Και μου λέει: δεν μου αρέσει η ζωή μου και λοιπά. Ωραία, λέω να το δούμε και λοιπά. Και άρχισα να κάνω όλη τη διαδικασία και λοιπά. Αυτός όμως δεν έκανε αυτά που λέγαμε. Δεν έκανε μία, δεν έκανε δύο, δεν έκανε τρεις. Μετά ήρθα να σκέφτομαι πως εγώ κάνω κάτι λάθος. Τελικά όμως αυτό που συνέβαινε ήταν ότι ο άνθρωπος είχε ανάγκη από ψυχοθεραπεία και όχι από coaching. Αυτό που ουσιαστικά είπαμε και πριν. Ναι, και εντάξει, ήταν ένα πολύ καλό, ένα πολύτιμο μάθημα για μένα. Θέλω να σε ρωτήσω αν οι γυναίκες ή οι άντρες βγαίνουν πιο πολύ νικητές στους στόχους τους. Σε αυτούς που βάζουν. Είναι μεγαλύτερο ποσοστό οι γυναίκες το πετυχαίνουν και πιο γρήγορα ή οι άντρες? Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει τόσο με το φύλο, όσο με το πόσο θέλουν το στόχο. Αυτό, δηλαδή το πιο σημαντικό κομμάτι σε ένα στόχο, για να πετύχει ο στόχος, είναι αυτό που λέμε το why, δηλαδή το γιατί. Ναι. Ποιο είναι το κίνητρό σου για να θες να πετύχεις το στόχο σου. Όσο πιο έντονο είναι το κίνητρο, άρα το συνέστημα για το οποίο θες να πετύχεις το στόχο σου, τόσο πιο εφικτός είναι ο στόχος. Ωραία. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο για να δείτε και στην πράξη ουσιαστικά ένα life coaching με ένα θέμα που θα το βρούμε και να είναι και εύκολο και γρήγορο και σίγουρα ουσιαστικά να σας δώσει και μια έτσι πιο γενική, πιο ειδική εικόνα για αυτό που ουσιαστικά περιγράφουμε. Σε 2 λεπτάκια και πάλι κοντά σας.
ο πιο γνωστός άγνωστος μη. Καθημερινά στην τηλεόραση της Ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Ο πιο γνωστός άγνωστος μη. Καθημερινά στην τηλεόραση της Ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Επιστρέψαμε, παρακολουθείτε το Ζήσε τη Ζωή εδώ στη τηλεόραση της Ζούγκλας και θα συνεχίσουμε το θέμα ουσιαστικά που συζητήσαμε από πριν, το life coaching με την Τζορτζίνα Σπέντσου. Και θα δείτε ουσιαστικά και μια μίνι συνεδρία, κανονικά διαρκεί από μισή ώρα μέχρι και μία ώρα. Αποφασίσαμε να κάνουμε ένα θέμα που ίσως αφορά πάρα πολλούς από εσάς, το πώς μπορείτε ουσιαστικά να θέσετε ένα στόχο. Και ο στόχος συγκεκριμένος που είπαμε ήταν πώς να διακόψετε ουσιαστικά το κάπνισμα. Που πάρα πολλοί από εσάς είμαι σίγουρη ότι έχετε μπει στη διαδικασία, το έχετε σκεφτεί, είτε έχετε μπει στη διαδικασία και δεν το έχετε καταφέρει με διάφορους τρόπους που υπάρχουν στο εμπόριο, τέλος πάντων. Να δούμε ουσιαστικά και πώς είναι το life coaching, τι κάνει το life coaching για όλους εμάς που θέλουμε να διακόψουμε το κάπνισμα. Πάμε να ξεκινήσουμε, έτσι δεν είναι? Οπότε, αν έρθω στο γραφείο σου, όπως είμαστε εμείς τώρα, ας πούμε, και σου πω ότι Τζορτζίνα, εγώ το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζω και ένα στόχος που έχω βάλει το τελευταίο χρονικό διάστημα στη ζωή μου είναι ότι θέλω να διακόψω το κάπνισμα γιατί πιστεύω ότι μου κάνει πάρα πολύ κακό και είναι μια ανθυγιεινή ουσιαστικά συνήθεια που θέλω να τη διακόψω. Mm-hmm. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζω. Ωραία. Θα ήθελα να πεις τι σημαίνει το κάπνισμα για σένα. Το κάπνισμα για μένα τι σημαίνει? Καταρχήν είναι μια κίνηση που θεωρώ ότι οποιαδήποτε στιγμή στρεσαριστώ θα είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνω. Θα ανάψω τσιγάρο. Απ' την άλλη, αυτό ίσως με χαλαρώνει εκείνη τη στιγμή,
Αλλά πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου έχω κάθε φορά που ανάβω ένα τσιγάρο ότι κάποια στιγμή πρέπει να το κόψω. Δηλαδή είναι ταυτόχρονα. Αλλά για μέσα στην ημέρα το σκεφτώ τουλάχιστον 10 φορές. Ότι πρέπει να βρω τρόπο να κόψω το τσιγάρο. Θα έλεγα ότι το μεγαλύτερο που μου προσφέρει είναι αυτό. Να ξεδώσω ουσιαστικά εκείνη τη στιγμή από το πρόβλημα που έχω στο κεφάλι μου. Τι συναισθήματα έχεις εκείνη τη στιγμή που καπνίζεις? Συναισθήματα. Περισσότερο όταν θα καπνίσω, γιατί έχω πρόβλημα, συνήθως είναι άγχος ή κάτι τέτοιο. Ή μετά μπορεί να είναι και χαρά, γιατί μπορεί να είμαι έξω και να διασκεδάζω και να απολαμβάνω και το τσιγάρο εκείνη τη στιγμή. Επίσης, μπορεί να είναι ακόμα και πώς το λέμε, δεν έχω τι άλλο να κάνω. Από βαρεμάρα πολλές φορές νομίζω και οι καπνιστές καπνίζουν πολύ περισσότερο από όσο πρέπει, γιατί δεν έχω κάτι άλλο να απασχολήσουμε τα χέρια μας και καπνίζουμε. Αυτά περισσότερο. Έχεις να προσπαθήσεις να το κόψεις? Για πάρα πολύ μικροχρονικό διάστημα με ηλεκτρονικό τσιγάρο, αλλά νομίζω ότι δεν έφταιγε τόσο πολύ μέθοδος, γιατί ποτέ δεν έφτασα στο σημείο να περάσουν, ξέρω εγώ, ένα-δύο μήνες να το κάνω συνέχεια. Νομίζω ότι ήταν λάθος timing, γιατί ήμουν σε πάρα πολύ κακή περίοδο και με πολύ περισσότερο στρες και άγχος τη συγκεκριμένη τέτοια. Οπότε κάθε φορά που αντιμετώπιζα το πρόβλημα, έλεγα πω να χάνω ένα τσιγάρο. Οπότε αργά ή γρήγορα σταμάτησε εύκολα να ουσιαστικά η διαδικασία του ηλεκτρονικού. Τι θα συνέβαινε στη ζωή σου αν έκοβες το κάπνισμα? Σίγουρα θα είχα πάρα πολλά ωφέλη όσον αφορά το δέρμα και όλα αυτά που. Γιατί εντάξει, κακά τα ψέματα, νομίζω ότι οι περισσότερες γυναίκες, ένας λόγος που θέλουν να κόψουν το κάπνισμα, είναι γιατί καταρχήν μας γερνάει, μας κάνει. Δημιουργεί όλα αυτά τα προβλήματα στα ζωτικά μας όργανα, που ειδικά όσες γυναίκες δεν έχουν αποκτήσει παιδιά, επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο τον εαυτό τους. Τι άλλο? Χαλάνε τα δόντια, σκέφτομαι διάφορα που μου έρχονται στο μυαλό. Και επίσης ότι είναι και άσχημο, γιατί μυρίζει τα μαλλιά, τα χέρια. Νομίζω ότι δεν προσφέρει τίποτα, στην πράξη δεν προσφέρει τίποτα, παρά ίσως αυτό που σου λέω, ότι λίγο να διώξεις το άγχος, να έχεις μια παρέα εκείνη τη στιγμή που αντιμετωπίζεις ένα πρόβλημα. Για μένα κάτι τέτοιο είναι. Τώρα ελπίζω και για εσάς, για να είναι και λίγο αντιπροσωπευτικό όλο αυτό που κάνουμε. Η προσπάθεια αυτή που είχες κάνει τότε με το ηλεκτρονικό τσιγάρο ήταν. Έχεις κάνει μόνο μια προσπάθεια? Μόνο αυτή την προσπάθεια, ναι. Mm-hmm. Άρα δεν έχεις προσπαθήσει να το κόψεις σε κάποια φάση που να είσαι έτσι πιο χαρούμενη? Όχι. Τα τελευταία δύο χρόνια της ζωής μου αντιμετωπίζουμε, όπως όλος ο κόσμος, ειδικά και οικονομικά προβλήματα και σε προσωπικό επίπεδο. Και να σου πω και την αλήθεια. Έχω μπει σε μια διαδικασία στο να πω ότι okay, τώρα κάνω όλα αυτά τα πράγματα στη ζωή μου, δουλεύω εδώ, δουλεύω εκεί. Όλα αυτά είναι okay για μένα. Είναι αυτά που έχω ονειρευτεί για μένα. Οπότε είναι πολλά πράγματα μες στο κεφάλι μου για να πω ότι okay, από αύριο δεν θα ξαναπάρω πακέτο και δεν θα καπνίσω. Που οι περισσότεροι άνθρωποι νομίζω που το έχουν κόψει κάπως έτσι, μαχαίρι το κόψανε. Δεν ξέρω. Εγώ το έχω κόψει πρώτος. Πάλι. Μάλιστα. Αυτά τα αρνητικά συναισθήματα που σου προκαλεί το τσιγάρο, ποια είναι? Το περισσότερο είναι η βλάβη στην υγεία μου. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι ένας φόβος για το τι μπορεί να προκαλέσει που... Δηλαδή σκέφτομαι συνέχεια ότι έχεις άγχος και αυτό μπορεί να σου προκαλέσει διάφορα πράγματα. Ούτως ή άλλως δεν τρεφόμαστε όπως πρέπει, δεν γυμναζόμαστε όσο πρέπει. Γενικώς δηλαδή διάφορα πράγματα και την άλλη καπνίζεις κιόλας, που το επιβαρύνει ακόμα περισσότερο. Οπότε νομίζω ότι το πιο βασικό συναίσθημα είναι ότι, πώς να το πω, λες και η μανή μπορεί να το κάνω, αυτό σκέφτομαι, ότι δεν μπορώ να το καταφέρω. Ότι δεν πατάω γερά στα πόδια μου και δεν ξέρω πότε θα φτάσει αυτό το σημείο και πόσα χρόνια μπορεί να μου πάρει. Θα μπορούσα, έχω σκεφτεί για παράδειγμα να κάνω ηλεκτροβελονισμό που έχω ακούσει ότι βοηθάει. Δεν έχω φτάσει ποτέ έξω την πόρτα όμως να, ξέρεις, να δω πώς είναι καν. Δεν έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία.
ούτε τσιρότο για παράδειγμα, που είναι κάτι πιο απλό έχω δοκιμάσει. Mm-hmm. Οπότε ίσως είναι και μια άρνηση, δεν ξέρω, στο να πετύχω αυτό το πράγμα. Okay. Πώς πιστεύεις ότι θα ήσουν αν δεν ήσουν ανήμποροι που λες? Τι θα έπρεπε να είσαι μάλλον για να μείνεις ανήμπορη? Για την ακρίβεια, αυτό που λέω να το κάνω. Ενώ σε πάρα πολλά πράγματα είμαι πολύ αποφασιστική, είτε θέλω, ή θέλω κάτι ή δεν το θέλω καθόλου, δεν υπάρχει έτσι ενδιάμεση, συνήθως είμαι πολύ αποφασιστικός άνθρωπος, σε αυτό είναι κάτι που νομίζω ότι δεν είναι στο χέρι μου. Mm. Αυτό είναι το... Νομίζω ότι επειδή ακόμα και μέσω τύπου, το ότι είναι κάτι εθιστικό, το ότι κάτι προκαλεί όλο αυτό το πράγμα, σε ζορίζει κιόλας στο να πεις ότι εντάξει και τι είναι. Δεν ξέρω αν τα λέω καλά. Τι σημαίνει για σένα ότι κάτι είναι στο χέρι σου? Ότι μία που θα το πω και μία που θα το κάνω. Είμαι αυστηρή σε κάποια πράγματα με τον εαυτό μου, δηλαδή. Αν... πώς το πω... π.χ. Αν βάλω ένα στόχο, θα προσπαθήσω πάρα πολύ να το καταφέρω, αλλά συνήθως σε ένα σημείο που θα κουραστώ, θα πω ίσως να το μειώσω και να μειώσω την αξία του μέσα μου, για να το κάνω πιο εύκολο. Mm. Δηλαδή, π.χ. με το τσιγάρο, όταν σταμάτησα το ηλεκτρονικό, είπα εντάξει μωρέ, ο καιρός μπροστά σου είναι, κάποια στιγμή θα το κόψεις, ή ότι τώρα έχεις ένα καρό προβλήματα, δηλαδή προσπαθώ να το δικαιολογήσω συνέχεια μέσα μου. Ενώ σε άλλα πράγματα είμαι πολύ πιο αποφασιστική. Είτε στη δουλειά μου, ότι σήμερα θα τελειώσω αυτό το πράγμα. Είτε, σε άλλα πράγματα, ή ότι κάτι μ' αρέσει, ή ότι κάτι δεν μ' αρέσει. Αυτό ενώ δεν μ' αρέσει, συνεχίζω να το κάνω. Κατάλαβα. Εάν σου έλεγα, ας πούμε, ότι από το 1 μέχρι το 10, mm-hmm. το 1 είναι ότι μου είναι πάρα πολύ εύκολο να το κόψω το τσιγάρο. Και το 10 είναι, μου είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πού είσαι εσύ, ποιο νούμερο πιστεύεις? Εξαρτάται ποιον τρόπο θα έβρισκα. Δηλαδή, αν ήταν για παράδειγμα με ένα μαγικό τρόπο, σαν αυτός που κατά καιρούς ακούμε, ότι π.χ. πας σε ένα κέντρο, κάνεις βελονισμό π.χ. και μετά από 2 ώρες δεν ξαναθες να καπνίσεις, θα σου έλεγα ότι οικονομικά, αν μπορούσα να το στηρίξω, θα το έκανα, θα ήταν στο 2-3. Αλλά απ' την άλλη, δεν πιστεύω ότι πολύ εύκολα, τόσο πολύ εύκολα μπορεί να κοπεί. Οπότε τι νούμερο? Οπότε θα έβαζα ένα 7. Ένα 7. Άρα το θεωρείς κάτι που είναι αρκετά δύσκολο για σένα? Ναι, να το κόψεις. Για μένα νομίζω ότι είναι αρκετά δύσκολο. Mm. Έχει περάσει τόσο πολύ στην καθημερινότητά μου πλέον, παρόλο που καπνίζω 7 χρόνια, δηλαδή δεν έχω, όχι, λιγότερο, 6 χρόνια, δεν ξεκίνησα δηλαδή και πάρα πολύ μικρή το κάπνισμα, και έχω να σου πω ότι ήμουν και φανατική αντικαπνίστρια. Δηλαδή, θυμάμαι σε μικρή ηλικία που κάπνιζαν οι γονείς μου, τους έπαιρνα τα τσιγάρα και τα έσπαγα επιδεικτικά μπροστά τους κιόλας. Γιατί ήμουν και λίγο έτσι περίεργο παιδί, μικρό. Λοιπόν, δεν θα συζητήσουμε την παιδική μου ηλικία, θα το κάνουμε σε μια άλλη εκπομπή. Αλλά ήμουν έτσι λίγο αντιδραστική, οπότε τους έλεγα ότι αυτό το πράγμα είναι πάρα, πάρα πολύ κακό και δεν πρέπει να το κάνεις. Και όταν μπήκα στη διαδικασία μετά, αρχικά σαν παιχνίδι, με τη μία κολλητή μου να κάνουμε το τσιγάρο του μήνα, τύπου τη μεγαλώσαμε, οπότε μπορούμε να κάνουμε το τσιγάρο του μήνα, κάποια στιγμή έγινε μέρος της ζωής μου. Και πλέον είναι καθημερινότητα. Ακόμα και αν θέλω να χαλαρώσω για λίγο, πρώτα θα ανάψω τσιγάρο και μετά θα κάτσω. Κάπως έτσι. Τι σου απάντησα. Κατάλαβα τι λες. Μάλιστα. Τι πιστεύεις ότι θα σου έδινε δύναμη για να το κόψεις και να γίνεις αποφασιστική όπως είσαι στα άλλα πράγματα στη ζωή σου? Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση τώρα. Τι θα μου έδινε δύναμη? Να μην είχα κανένα άλλο πρόβλημα, ίσως να χαλήσω όλα μου τα υπόλοιπα προβλήματα. Αυτό όμως δεν συμβαίνει ποτέ. Δεν συμβαίνει ποτέ, ναι. Αυτά επίσης έχω να σου πω ότι γενικά σκέφτομαι και τοπικά, δηλαδή λίγο. Ναι, το έχω αυτό το πράγμα. Τι ωραία που θα ήταν, ξέρω εγώ, να μην είχαμε πούμε, τίποτα άλλο. Και να μπορούσα όλη μέρα να κάνω γυμναστική, να πηγαίνω βόλτες. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω ότι αν ήμουν οικονομικά καλύτερα, mm-hmm. Και πατούσα πιο γερά στα πόδια μου επαγγελματικά, mm-hmm. θα ήταν πολύ πιο εύκολο. Mm-hmm. Δηλαδή το οικονομικό και το επαγγελματικό είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Όπως και σε 7 εκατομμύρια Έλληνες. Αλλά νομίζω ότι αυτά τα δύο είναι που με κάνουν λίγο πιο μετέωρη στο να πω ότι, οκ, τώρα αισθάνομαι δυνατή.
Πιστεύεις ότι αν είχες λύσει το επαγγελματικό και το οικονομικό σου θέμα, θα κάπνιζες ή όχι? Πιστεύω ότι θα ήταν ένα από τα πρώτα πράγματα που θα ξεκινούσα να βρω τρόπο οπωσδήποτε να το διακόψω. Δηλαδή, αν ήμουν οικονομικά και επαγγελματικά καλά, αμέσως θα έκανα κάτι για αυτό το πράγμα. Ίσως να δοκίμαζα και όλους τους τρόπους που θα υπήρχαν, μέχρι να το έκοβα. Δηλαδή, θα το έβλεπα πολύ πιο, πώς να το πω, δυναμικά, αρκετά. Έτσι, όπως σκέφτομαι τώρα. Okay. Αν είχες δηλαδή όλα τα χρήματα που χρειαζόσουν, τι θα συνέβαινε, πιστεύεις? Τι θα έκανες πρώτα? Θα πήγαινα να κάνω, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτό που έχω ακούσει ότι βοηθάει πάρα πολύ, ηλεκτροβελονισμό, π.χ. Γιατί λένε ότι πας 2 ώρες και μετά δεν ξανακαπνίζεις ποτέ. Τώρα, αυτό είναι πραγματικότητα. Αν δεν είναι, θα το έβλεπα στην πράξη. Ίσως και να έμπαινα στη διαδικασία να ρωτήσω ανθρώπους που το έχουν κάνει, πόσο χρόνο το έχουν διακόψει, οτιδήποτε. Θα έκανα λίγο μια έρευνα στην αρχή, αλλά νομίζω ότι θα ήταν το πρώτο πράγμα που θα έκανα. Okay. Πόσο πολύ θέλεις να κόψεις κάποιος? 10/10 εκεί. 10? Ναι. Νομίζω ότι αν είχα τη δυνατότητα να το περιορίσω σε τέτοιο βαθμό που να μπορούσα να κάνω ένα τσιγαράκι όποτε έβγαινα με τις φίλες μου ή όποτε πήγαινα μια βόλτα ή μία στο τόσο γενικώς, θα το κρατούσα στη ζωή μου, αλλά σε τέτοιο βαθμό. Αλλιώς, αν δεν υπήρχε δυνατότητα, θα ήθελα να το διακόψω τελείως. Δηλαδή, τι να σου πω, μέχρι και ακτιβίστρια θα ήθελα να γίνει τη διακοπή του καπνίσματος. Πραγματικά το θεωρώ πάρα πολύ λάθος. Τρομερό λάθος για την ανθρώπινη ζωή. Δηλαδή, σε καταστρέφει καθημερινώς. Νομίζω ότι πραγματικά εσωτερικά κάνουμε πάρα πολύ μεγάλη βλάβη στον εαυτό μας. Και υπάρχουν τόσοι άλλοι σε 1 εκατομμύριο άρθρα και γιατροί που το λένε καθημερινά. Δεν έχουμε λόγο να μην το πιστέψουμε. Οπότε και όλο αυτό το πράγμα με τον καρκίνο, ο φόβος, όλο αυτό το πράγμα ότι κάτι μπορεί να συμβεί και να το έχεις προκαλέσει εσύ, όχι να ήταν γενετικά από πριν προαποφασισμένο ουσιαστικά να συμβεί κάποια στιγμή στη ζωή σου, το ότι είτε με τις λάθος τροφές που χρησιμοποιούμε, είτε με τον αέρα που αναπνέουμε, okay, όλα αυτά είναι και λίγο αναπόφευκτα. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο το αποφασίζεις εσύ να το αγοράσεις κάθε μέρα. Πώς το τσιγάρα κάνεις την μέρα? Φτάνω και το πακέτο ρεσόρες. Γι' αυτό σου λέω ότι. Δηλαδή, εγώ ήσταν άσχημη που το λέω. Ένα πακέτο την ημέρα, δηλαδή, θεωρώ ότι είναι υπερβολικό. Μπορεί ακόμα και τα μισά τσιγάρα να καπνίζονται μόνο του στο τασάκι. Είναι και οικονομικά πάρα πολύ άσχημο, αλλά πάνω απ' όλα για τον οργανισμό. Ωραία. Πόσο κοντά πιστεύεις ότι είσαι στο κάπνισμα, αν πούμε πάλι από το 1 μέχρι το 10? 10 είναι ότι είσαι πάρα πολύ κοντά, είσαι στο τσάκ να το κόψεις, δηλαδή είσαι πανέτοιμη. Και ένα είναι ότι. Στο 1, μη σου πω αυτή τη στιγμή. Είσαι στο 1. Ωραία. Ναι, δηλαδή τη δεδομένη περίοδο δεν το σκέφτομαι τόσο πολύ, γιατί μου τρώει το χρόνο μου όλο το υπόλοιπο πρόβλημα. Αλλά. Απ' την άλλη, έχω φτάσει ορισμένως και στο 4 εκεί. Σου λέω, τότε που είχα πάρει το ηλεκτρονικό τσιγάρο, είπα ότι okay, αυτό είναι, αυτό πρέπει να κάνεις από εδώ και πέρα μέχρι να πας στο επόμενο level, που στο τελείως το διακόπτω την κίνηση και όλο αυτό το πράγμα, θα κάνεις αυτό. Αλλά δυστυχώς ήταν διάφορα τα προβλήματα που αντιμετώπισα μετά και ήταν και νομίζω τα πρώτα πράγματα που είπα ότι μάλλον ήρθε η ώρα να το ξαναρχίσω κατευθείαν. Από το 1... Είσαι στο 1 αυτή τη στιγμή. Τι πιστεύεις ότι θα μπορούσες να κάνεις μέσα στην επόμενη εβδομάδα, το οποίο θα σε πήγαινε στο 2? Αυτό που έχω σκεφτεί και δεν το έχω κάνει ποτέ όμως, είναι είχα σε μια προηγούμενη εκπομπή μια αρχιστάκτρια, η οποία αποφάσισε μετά από 25 χρόνια συνεχόμενος καπνίσματος, τέλος πάντων, να κάνει μια θεραπεία για να διακόψει το καπνίσμα με χάπια. Και ένα από τα πράγματα που της είχαν πει τότε, και ίσως να το δοκιμάσετε κι εσείς, τουλάχιστον και σε αυτό το επίπεδο, είναι έπαιρνε ξυλάκια κανέλας, ουσιαστικά που προσωμιάζουν λίγο το τσιγάρο, και δεν κάπνιζε, αλλά έκανε την κίνηση με το ξυλάκι, ότι καπνίζει, και ήταν και πάρα πολύ ωραίο ουσιαστικά, γιατί είχε στα χείλια σου την αίσθηση της κανέλας για αρκετή ώρα. Οπότε αυτό που ίσως, και μάλλον όχι ίσως, αυτό που θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω, είναι έστω να καπνίζω το 1/3 αυτό που θα κάπνιζα κάνοντας κάτι τέτοιο.
Δηλαδή να ξεκινήσω πρώτα μειώνοντάς το. Αυτό. Κάνω, δηλαδή να κάνω κάτι τέτοιο που ουσιαστικά θα ξεγελούσε το μυαλό μου. Για λίγο. Πώς πιστεύεις ότι μπορείς να ξεγελάσεις το σώμα σου? Στο θέμα της νικοτίνης. Ναι, ας πούμε το μυαλό σου το ξεγελάζει με αυτό που λες με το κόλπο με την κανέλα. Ναι. Πώς πιστεύεις ότι θα μπορείς να ξεγελάσεις το σώμα σου? Να σου πω την αλήθεια, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω, γιατί υποτίθεται πως λένε ότι η υποδοχή της νικοτίνης, όσο περισσότερο καπνίζεις, τόσο περισσότερο ουσιαστικά σε κάνουν να θέλεις ακόμα περισσότερο να το κάνεις. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσα να το κάνω καν. Νομίζω ότι να ξεγελάσεις το... Ίσως και να έβαζε και ένα τσιρότο με αυτά τα που κυκλοφορούν για να έχω μια δόση νικοτίνης. Δεν ξέρω. Γυμναστική κάνεις γενικά? Επίσης είναι κάτι που θέλω πάρα πολύ να εντάξω πιο ενεργά στη ζωή μου. Πού και πού, γενικώς το ξεκινάω. Θεωρώ ότι έχω βάλει ένα στόχο στον εαυτό μου τη δεδομένη στιγμή και είναι και καλό που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και γι' αυτό ίσως, ότι μέχρι τέλος Νοεμβρίου θέλω να έχω ξεκινήσει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που μου αρέσει πάρα πολύ και να το φτάσω και σε πιο έτσι, σε επίπεδο να το κάνω κάθε μέρα. Στο να μπορώ να έχω μια συγκεκριμένη ώρα μέσα στη μέρα μου που θα είναι αφιερωμένη μόνο σε αυτό. Τι είναι αυτό που θα κάνει? Θα μάθει ένα πρόγραμμα με ποδήλατα. Το έχουμε κάνει και εδώ στο σπίνινγκ. Το σπίνινγκ, ναι. Το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ καλό για το σώμα. Και σκεφτόμουν να το κάνω ενεργά, δηλαδή κάθε μέρα να μπορούσα να κάνω κάτι τέτοιο. Και ίσως όσον αφορά το κάπνισμα να με βοηθούσε κιόλας, γιατί επειδή είναι πάρα πολύ αερόβιο. Και κάτι που σου λένε και στο spinning είναι ότι και σε όλες τις αερόβιες ασκήσεις είναι ότι μετά το τέλος καλό είναι τουλάχιστον για μια-δυο ώρες να μην καπνίσεις. Οπότε θα με βοηθούσε και λίγο και σε αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Πιστεύεις θα σε βοηθούσε, ναι, το spinning? Ναι, πιστεύω θα με βοηθούσε γιατί θα ήθελα να αυξήσω πάρα πολύ τη φυσική μου κατάσταση και την αντοχή μου. Και το κάπνισμα θα μου το μείωνε αυτό το πράγμα αρκετά. Οπότε από τη μία θα προσπαθούσα να την αυξήσω και από την άλλη θα τη μείωνα. Σου λέω, ο στόχος είναι, εμένα το ιδανικό, αν θα μπορούσα να κάνω 5 τσιγάρα την εβδομάδα, θα ήταν ιδανικό. Ούτε στο spinning θα είχα πρόβλημα, ούτε στην προσωπική μου ζωή, ούτε πιστεύω θα έχει και τόσο πολύ μεγάλο πρόβλημα υγείας. Από το να κάνεις 100 τσιγάρα την εβδομάδα, να φτάσεις στα 5. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Και ούτως ή άλλως παθητικοί καπνιστές, βέβαια αυτή είναι δικαιολογίες ίσως, παθητικοί καπνιστές είμαστε όλοι, ακόμα και στον χώρο που είμαστε τώρα, καπνίζουμε κατά τη διάρκεια των διαλυμάτων και όλα αυτά. Οπότε, παθητικά είσαι καπνιστής. Ακόμα και στη δουλειά ή οπουδήποτε. Θεωρώ ότι κάτι τέτοιο θα ήταν. Δηλαδή, το spinning θα με βοηθούσε πολύ περισσότερο στο να πετύχω αυτό το στόχο. Πάρα πολύ ωραία. Άρα, λοιπόν, εάν ξεκινούσες το κόλπο αυτό με την κανέλα για να ξεγελάσεις το μυαλό σου, αν ξεκινούσες το spinning, πότε σκέφτεσαι να το ξεκινήσεις? Μέχρι τέλους Νοεμβρίου σκέφτομαι. Αν ξεκινούσες και το spinning για να ξεγελάσεις το σώμα σου, mm-hmm. πώς θα μπορείς να ξεγελάσεις την ψυχή σου? Πω, αυτό κι αν είναι, ναι. Τίποτα, δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια, αν θα μπορούσα να το ξεγελάσω έτσι. Εννοείς την ψυχή μου στο ότι ψυχικά θα μου λείπει κάτι. Ναι, αυτό που μου έλεγες πριν, δηλαδή ότι ενώ γενικά είσαι πολύ αποφασιστική, ενώ σε αυτό το κομμάτι δεν είσαι. Ναι, ναι, ναι. Ενώ σε όλα τα άλλα είσαι. Ναι. Πώς θα μπορούσες, πιστεύεις, αυτή την αποφασιστικότητα που έχεις στους άλλους τομείς της ζωής σου, να την εφαρμόσεις και σε αυτό? Δεν ξέρω, να κάνω σαν να μην υπάρχει. Δεν ξέρω. Σαν να μην υπήρχε ποτέ στη ζωή μου. Mm-hmm. Κάτι τέτοιο ίσως. Ή ότι πλέον δεν... πλέον δεν ανήκει αυτό στη ζωή μου, δεν είναι μέρος της ζωής μου αυτό το πράγμα. Τέλεια. Και για όλους αυτούς τους λόγους που ανέφερα. Οπότε να κάνω μια αναδρομή σχετικά συχνά στο ότι μου λείπει το τσιγάρο, ναι, αλλά θα κερδίσω όλα αυτά. Τέλεια. Ίσως κάτι τέτοιο. Θέλω να μου φτιάξεις μια φράση η οποία να περιλαμβάνει, έτσι, μια σύντομη φράση η οποία θα σε ενδυναμώνει και θα σε κινητοποιεί εσωτερικά. Και κάθε φορά που ζορίζεσαι και αισθάνεσαι ότι θες να καπνίσεις, θα σκέφτεσαι αυτή τη φράση, ναι, που θα συμπυκνώνει όλα αυτά που μου είπες και θα λες, όχι, δεν θα καπνίσω. Ποια φράση την προσθέτω αυτή? Αυτό που είπες ότι δεν ανοίξει η ζωή μου, δεν, ναι, υπάρχει. Ναι. Φτιάξε μια φρασούλα έτσι που να σε εμπνέει και να σε δυναμώνει και να σε κάνει αποφασιστική για να το κόψεις. Θα σταματήσω να καπνίζω. Γιατί θα θέλω να... Το
Κάτσε το σκέφτομαι. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, θα σταματήσω να καπνίζω γιατί πιστεύω ότι μου κάνει πολύ κακό και η διακοπή του. Είμαι τώρα, το σκέφτομαι. Προσπαθώ να περιλαμβάνει όλα αυτά που είπαμε και πριν. Ξέρεις τι θα προτιμούσα. Ναι. Επειδή το σταματήσω είναι λίγο αρνητική έννοια. Θα μπορούσε να μου το κάνεις θετικό. Θα σταματήσει το κάπνισμα. Τι θα ξεκινήσεις. Θέλω να μου το αλλάξεις λίγο και να μου το κάνεις θετικό. Α, μάλιστα. Ποιο είναι, ας πούμε, για σένα το νούμερο ένα benefit που παίρνεις, το νούμερο ένα κέρδος. Η υγεία. Ωραία. Η υγεία. Άρα, τι θα μπορούσε να ξεκινήσεις για να είσαι πιο υγιής. Δεν ξέρω. Φτιάξε μια φρασούλα έτσι που να είναι πιο θετική. Πιο θετική. Θέλω να προσφέρω στον εαυτό μου το καλύτερο. Και για να το κάνω αυτό, νομίζω ότι το κάπνισμα δεν ανήκει πλέον στη ζωή μου. Τέλεια. Κάπως έτσι. Σ' αρέσει αυτή τη φράση, εμπνέει. Ναι, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Δεν είναι μέρος της ζωής μου, κάπως έτσι, νομίζω. Ότι θέλω να προσφέρω στον εαυτό μου το καλύτερο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ανήκει. Δεν θέλω να ανήκει στη ζωή μου. Τέλεια. Ωραία. Μπορείς να το κάνεις ακόμη πιο σύντομο ή σ' αρέσει έτσι όπως είναι. Αν θέλεις, αν σου αρέσει έτσι όπως είναι, το αφήνουμε έτσι. Νομίζω αυτό, κάπως έτσι. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το κάνω πιο σύντομο τώρα. Ωραία, ωραία, είναι πολύ ωραίο ούτως ή άλλως. Ωραία. Οπότε αυτό πρέπει να το επαναλαμβάνω, για παράδειγμα, στον εαυτό μου κάθε φορά που σκέφτομαι, κάτι τέτοιο είναι. Ναι, γιατί αυτό σε ενδυναμώνει. Και αυτό πρέπει να γίνεται συχνά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ναι. Γενικά, καλό θα ήταν. Τώρα τελειώνουμε τη συνεδρία, ναι, την κλείνουμε, ναι, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Κανονικά αυτή η συνεδρία θέλει οπωσδήποτε μια ώρα. Σίγουρα. Στην οποία για να καταλάβεις κι εσύ τι έχεις να κερδίσεις κόβοντας το κάπνισμα. Και να εστιάσουμε εκεί, δηλαδή σε αυτό, στην υγεία, σε όλα τα θετικά. Απλά τώρα δεν είχαμε πολύ χρόνο. Αυτό που είπαμε να δημιουργήσει αυτή η φρασούλα είναι αυτό που λέγεται το affirmation. Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει. Όχι. Λέγεται affirmation. Σημαίνει είναι μια θετική φράση η οποία μας ενδυναμώνει και μιλάει στην ψυχή μας. Είναι πάρα πολύ καλό να βάζουμε συνέστημα σε αυτή τη φράση. Και όσο πιο πολύ το επαναλαμβάνουμε, τόσο πιο πολύ μας ενδυναμώνει. Μάλιστα. Επίσης βοηθάει πάρα πολύ, ειδικά σε ανθρώπους που είναι οπτικοί. Εσύ δεν είσαι οπτική όμως. Θα το πούμε σε άλλη εκπομπή αυτό. Βοηθάει πάρα πολύ σε άτομα τα οποία είναι οπτικά, δηλαδή λειτουργούν πολύ καλά με εικόνες, να φτιάχνουν αυτό που λέμε vision board, δηλαδή να κάνουν μια πολύ ωραία οπτική σύνθεση, ένα κολλάζ με διάφορες εικόνες που τους εμπνέουν, που θα συνέβαιναν εάν δεν κάπνιζαν. Π.χ. λαμπερά και πολύ ωραία δόντια. Πολύ ωραίο δέρμα. Έτσι, ναι. Μακριά και λαμπερά μαλλιά. Όλα αυτά που θα είχαν να κερδίσουν μέσα από αυτό. Μάλιστα. Πήρατε μια πρώτη ιδέα ουσιαστικά για το τι είναι το life coaching. Θα κάνουμε και περισσότερες εκπομπές έτσι και από την ερχόμενη εβδομάδα για να το δούμε και λίγο στην πράξη ακόμα περισσότερο. Μπείτε στη διαδικασία να μπείτε στο purecoaching.gr για να διαβάσετε ουσιαστικά τι μπορεί να προσφέρει και σε εσάς. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας. Θα είμαστε και πάλι αύριο κοντά σας με θέμα από την αγαπημένη μας αισθητικό Ελπίδα Κόλτηρη, που πραγματικά θα σας αφήσει άφωνο. Δεν σας το λέω, θα το δείτε γραμμένο αύριο πρωί-πρωί στο Facebook. Μπείτε στο Facebook να κάνετε και like στη σελίδα μας. Και σας αφήνουμε κάπου εδώ. Ελπίζω να έχετε ένα καλό απόγευμα και ένα υπέροχο βράδυ. Τα λέμε και αύριο πάλι στις 6.